Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Αφηγήσεων. Πριν ξεκινήσουμε, να σας προτρέψω, όπως και κάθε άλλη φορά, να μας βρείτε στα social της εκπομπής, σε Instagram και Facebook και εννοείται να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για ό,τι καινούριο ανεβαίνει. Αυτά και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η παρέα μας σήμερα είναι η Γιούλα Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα, Γιούλα. Η Γιούλα γεννήθηκε στον Πειραιά, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπηρέτησε για χρόνια στη δημόσια μέση εκπαίδευση. Έχει συγγράψει πολλά διηγήματα. Στην επιστημονική της δραστηριότητα συμπεριλαμβάνονται πάνω από 50 άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και το έργο της Αμέλεια, Ιχνηλατώντας Μνήμες των Ορμιών της Πόλης, είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, κυκλοφορεί από την Άνεμος Εκδοτική. Και βασίζεται, όπως και η ίδια μας έχει εκμυστρευτεί, σε αληθινά γεγονότα. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια για την υπόθεση του βιβλίου. Ναι, βεβαίως. Η Αμέλεια, Ιχνηλατώντας Μνήμες των Ορμιών της Πόλης, αφορά την ιστορία μιας γυναίκας, η οποία στη δεκαετία του 80, όταν πλησιάζει το βιολογικό της τέλος, το διαισθάνεται και αναπολύει τα περασμένα. Κοντά της έχει την μικρανιψιά της, στην οποία εκμυστηρεύεται τα της ζωής της. Έτσι λοιπόν γυρίζει δεκαετίες πριν, στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν συγκυριακά ένα βράδυ, παραμονή πρωτοχρονιάς, θα γνωρίσει τον μετέπειτα σύζυγό της, ένα πλούσιο Ιταλό επιχειρηματία. Μετά θα ακολουθήσει και ο γάμος. Η ζωή της βέβαια είναι γεμάτη περιπέτειες, η κοινή ζωή τους, όσο διήρκεσε, ήταν γεμάτη περιπέτειες, και θα έλεγα ότι οι περιπέτειες αυτές συμβαδίζουν λίγο πολύ με τις περιπέτειες του ελληνισμού, τόσο στην Κωνσταντινούπολη, γενικά στη Μικρασία. Το μυθιστόρημά σου βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και η Αμέλεια, που είναι η κεντρική ηρωίδα του, είναι και αυτή υπαρκτό πρόσωπο. Ποια θα έλεγες ότι είναι η σχέση σου μαζί της? Πραγματικά η ιστορία της Αμέλειας αντλήθηκε από ενθυμήματα και αφηγήσεις προσφυλών μου προσώπων. Έτσι είναι ένα βιβλίο, ένα έργο οφειλής απέναντι στα πρόσωπα αυτά και μνήμη ιστορική. Προσπάθησα αφενός μεν να σταθώ όσο γίνεται πιο κοντά στις αφηγήσεις τους, αυτών των προσώπων, και από την άλλη να προσεγγίσω τα γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα, υπό το πρίσμα της αλήθειας και χωρίς πάθος και προκαταλήψεις, δεδομένου ότι όλα αυτά γίνονται, διεκτραγωδούνται σε πολύ κρίσιμες περιόδους για τον ελληνισμό. Θα μπορούσες να πεις ότι η ιστορία της Αμέλειας στάθηκε φετηρία για τη συγγραφή του βιβλίου σου ή ήταν απλά η αφορμή, δηλαδή η συγγραφή του βιβλίου υπήρχε σαν σκέψη και πριν από αυτό? Πάντοτε ήθελα να γράψω κάτι, γιατί έλκω την καταγωγή από εκείνα τα μέρη. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ήταν δηλαδή από την πόλη. Και όνειρό μου ήταν να γράψω μια ιστορία. Τα γεγονότα που αφηγούμε είναι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μικρασιατικός Πόλεμος, η καταστροφή με όσα επεσόρευσε για τους ανθρώπους εκείνους και τρεις δεκαετίες αργότερα τα Σεπτεμβριανά που έδωσαν τη χαριστική βολή. Όλα αυτά λοιπόν ήταν η αφορμή και το κίνητρο για να γράψω την ιστορία και να αφηγηθώ βέβαια ιστορίες ανθρώπων, επαναλαμβάνω, χωρίς πάθος και χωρίς προκαταλήψεις,
γιατί έχουμε να κάνουμε με την, με δύο λαούς ουσιαστικά, με διαφορετικές θρησκείες και διαφορετικά δόγματα. Μέσα από την περιγραφή της ζωής της ηρωίδας σου, ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με ένα σωρό ιστορικές πληροφορίες που πιθανό και να αγνοεί. Γεγονότα που στις μέρες μας έχουν ιδιαίτερη σημασία, λόγω και των θεμάτων που έχουν ανακύψει με την Τουρκία. Πώς νομίζεις ότι η Αμέλα θα σχολίαζε την παρούσα κατάσταση? Ναι. Πραγματικά υπάρχουν αναφορές σε ιστορικά γεγονότα, καθώς επίσης και ιστορικά πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων αυτών. Για το λόγο αυτό έκρινα σκόπιμο στο τέλος του μυθιστορήματος να εντάξω ένα παράθυμα με σημειώσεις που πιστεύω βοηθάει τον αναγνώστη να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της εποχής. Όσον αφορά τώρα στις σχέσεις μας με τους Τούρκους, γνωρίζουμε όλοι ότι λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, οι σχέσεις με τους γείτονες δεν ήταν καλές και εξακολουθούν να μην είναι. Γνωρίζουμε ότι περνάμε περιόδους ύφεσης αλλά και έξαρσης. Για να ξαναέρθω στο ότι η ιστορία βασίζεται σε ενθυμήματα προσφυλών μου προσώπων, έχω να αφηγηθώ ιστορίες που μου έλεγαν και πολλές φορές με νοσταλγία θα έλεγα, για τις ειρηνικές περιόδους, τις ειρηνικές στιγμές, καλές στιγμές που έζησαν με τους γείτονές τους Τούρκους, παράλληλα όμως και αναφορές για γεγονότα βίαια, όπου ένα φανατισμένο πλήθος, αναφέρομαι κυρίως στα Σεπτεμβριανά, κινούμενο από ένα άκρατο εθνισμό και ένα μίσος, προέβη σε αυτά που έκαναν εκείνο το βράδυ. Όσον αφορά στην Αμέλεια, για αυτά τα δεύτερα γεγονότα και τις βιαιότητες, θυμάμαι ότι είχε μια φράση να πει. Ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται. Κεντρικές θεματικές του βιβλίου είναι το ήθος και η αξιοπρέπεια. Περιγράφεις τη ζωή μιας γυναίκας που ουσιαστικά δεν στέκεται στα πρέπει της εποχής και τολμά να καθορίσει το μέλλον μέσα από τις δικές της αποφάσεις. Πιστεύεις ότι τα γεγονότα και οι εξελίξεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτό? Ή θα αντιδρούσε η Αμέλεια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αν η ζωή της εξελισσόταν εντός πολλών εισαγωγικών φυσιολογικά? Για να το δούμε και αυτό. Η Αμέλεια ήταν μία γυναίκα παλαιάς κοπής. Εκείνο που τη διακρίνει ως προσωπικότητα ήταν η ευγένεια απέναντι στους άλλους, η κατανόηση που έδειχνε για τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες των άλλων, η ανοχή απέναντι στα όσα είχε να αντιμετωπίσει με τον σύζυγό της. Έτσι λοιπόν δόμησε μια προσωπικότητα και είχε ένα προσωπικό αξιακό κώδικα που νομίζω την εντάσσει στο πλαίσιο ενός ανθρώπου πρότυπου, μιας γυναίκας πρότυπου, μια γυναίκα που θα θέλαμε να την έχουμε συγγενή μας, να την έχουμε φίλη, σύντροφο ενδεχομένως. Η ζωή της δεν ήταν εύκολη, καθόλου εύκολη. Σε μια εποχή που
οι γυναίκες ως επιτοπλίστων, μιλώ για το κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης, δεν εργάζονταν, εκείνοι εργαζόταν. Προερχόταν από μια μεσοαστική οικογένεια, αλλά ήθελε να έχει τα ηνία στα χέρια της. Γνώρισε τον άντρα της, τον ερωτεύτηκε. Παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν και δεν παντρεύτηκαν. Δηλαδή, για να εξηγήσω, ο γάμος ήταν αυτό που λέμε λευκός γάμος. Και όταν μετά από ένα χρονικό διάστημα της επιβλήθηκε ο χωρισμός, εκείνη το αποδέχτηκε. Με πολύ λύπη βέβαια. Και όλα όσα ακολούθησαν τα αντιμετώπισε με ψυχικό σθένος και εγκαρτέρηση. Όλα αυτά δόμησαν μια προσωπικότητα που την έκαναν να οχυρωθεί, θα έλεγα, και να μπορέσει να αντιμετωπίσει από ένα σημείο και έπειτα μόνη πια τη ζωή της. Και τα κατάφερε. Μίλησες για την αγάπη που είχε η Αμέλεια για τον σύζυγό της, η οποία την κράτησε κιόλας παρούσα σε αυτή τη σχέση. Πιστεύεις ότι ο έρωτας, σαν συνέστημα, ήταν ο κινητήριος μοχλός της? Ας μην ξεχνάμε ότι σε μια τρυφερή ηλικία, μιλώ πάντα για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, 1918-19, και την νοοτροπία των γυναικών ως επιτοπλίστων, των περισσότερων γυναικών της εποχής εκείνης. Σε μια τρυφερή λοιπόν ηλικία, συγκυριακά γνωρίζει τον μελλοντικό της άντρα, τον ερωτεύτηκε και η αγάπη και ο έρωτας αυτός έγινε μια βαθιά αγάπη. Το πρότυπό της από την οικογένειά της, την αγωγή που είχε πάρει δηλαδή και από την οικογένεια και από το σχολείο της, είχε τελειώσει εκκλησιαστικό σχολείο στην Πρίγκιπο, είχαν δημιουργήσει κάποιες πεπιθήσεις ότι το όνειρο ζωής ήταν η δημιουργία οικογένειας. Δεν μπόρεσε. Με νύχια και με δόντια προσπάθησε να κρατήσει αυτή την οικογένεια, αλλά ο άντρας της, μεγαλωμένος με άλλες αρχές, μεγαλωμένος χωρίς ουσιαστική αγάπη, στερημένος από αγάπη, ο αναγνώστης μπορεί να τα ανακαλύψει όλα αυτά διαβάζοντας το βιβλίο, και κυρίως μεγαλωμένος μέσα στον πλούτο και την αλαζονία του πλούτου, την αντιμετώπισε από ένα σημείο και έπειτα σαν παιχνιδάκι του. Ήταν υποχείριο. Εκείνος είχε τη δύναμη. Εκείνη είχε μόνο την αγάπη απέναντί του. Αυτή την αγάπη την κράτησε άσβηστη μέχρι το τέλος της ζωής της. Θα μπορούσες να τοποθετήσεις την Αμέλεια στο σήμερα, στα τωρινά δεδομένα, και πιστεύεις ότι θα λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο? Ναι. Ο έρωτας έτσι κι αλλιώς είναι κινητήριος δύναμη για όλους τους ανθρώπους, όλες τις εποχές. Ερωτεύτηκε. Ήταν η πρώτη της φορά. Και τελευταία, θα έλεγα. Γιατί, όπως προείπα, ο έρωτας αυτός έγινε μια αγάπη. Εκείνη θεωρούσε ότι ένας γάμος για να στηριχτεί πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αγάπη και κατανόηση και σεβασμός. Και σε αυτό εδράζεται ένας στέρεος γάμος. Δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα στη ζωή της, γιατί αυτό απαιτεί τη σύμπραξη των δύο. Η Αμέλεια ήταν μόνη της. Έτσι, σε επίπεδο ερωτημικό, δεν βρήκε ανταπόκριση. Και αυτό ήταν μόνιμο αγκάθι και πόνο στην καρδιά της μέχρι το τέλος της ζωής της. Όμως, είχε την ευτυχία, μπορώ να πω, την ικανοποίηση να σταθεί δίπλα σε ανθρώπους που τη στάθηκαν σε δύσκολες περιστάσεις. Και παρά το γεγονός ότι σε ερωτικό επίπεδο διαψεύστηκε και σε φιλικό επίπεδο διαψεύστηκε, γιατί εμπιστεύτηκε κάποιους ανθρώπους που πίστευε ότι τη βοηθούσαν, αλλά στην ουσία έσκαβα το λάκκο, εκείνη όμως ευτύχησε να αγαπηθεί από κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι και την τίμησαν όσο ήταν στη ζωή,
αλλά και τίμησαν και τη μνήμη μετά το θάνατό της. Τώρα, εάν η Αμέλεια ζούσε σήμερα, στη σύγχρονη εποχή, πιστεύω ότι με βάση τις πεποιθήσεις της και την νοοτροπία της, θα ακολουθούσε τον ίδιο δρόμο. Δεν ήταν μια γυναίκα που έμενε καθυλωμένη σε ιδέες, δεν ήταν οπισθοδρομική δηλαδή, μπορούσε κάλλιστα να εναρμονιστεί με την κάθε εποχή. Άλλωστε, ο θάνατός της τοποθετείται στη δεκαετία του 80, αλλά να πάει κόντρα στις αρχές της δεν θα το έκανε ποτέ. Αυτό πιστεύω. Η Αμέλεια είναι το πρώτο σου μυθιστόρημα. Τι να περιμένουμε συγγραφικά από σένα στο μέλλον? Η αλήθεια είναι ότι ήδη έχω ολοκληρώσει ένα δεύτερο έργο, ένα ανάλογο έργο, οι ήρωες του οποίου κινούνται σε μια περίοδο πλησιέστερη στην εποχή μας. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, στην περίοδο της κατοχής και της αντίστασης. Και ελπίζω και αυτό με τη σειρά του να πάει καλά. Όσον αφορά τα μελλοντικά μου σχέδια, να είμαι υγιής, εύχομαι, και να μπορώ να γράψω κι άλλα. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας στις αφηγήσεις και ελπίζουμε να σε ξανά έχουμε κοντά μας με το καινούριο σου βιβλίο, γιατί όχι. Κι εγώ ευχαριστώ. Ήρθε η στιγμή που εμείς σας προτείνουμε και εσείς διαβάζετε. Από την Άνεμος εκδοτική κυκλοφορεί «Το ημερολόγιο πανδημίας» της Κωνσταντίνα Γέροντα, «Το κοραλί τετράδιο» της Τζίνας Μητάκη, «Η τριλογία της ευτοπίας» της Άννης Παπαθεοδόρου, «Τα χρόνια του Μανιφέστου», «Η φλόγα της Επανάστασης» και «Η γέννηση ενός νέου κόσμου». Από εκδόσεις Αποστακτήριο κυκλοφορούν «Ποιος άνοιξε τους ασκούς του Αιώλου» της Γεστημανής Μπερμπέρη και «3.000 ψέματα» της Μαρίας Μαυρίδου Καλούδη. Από εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν «Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου» του Λάκη Λαζόπουλου, «Ακάκιε» του Κώστα Κρομίδα και «Τα όμορφα τοπία της κόλασης» της Αλκιόνης Παπαδάκη. Από εκδόσεις Δερέ κυκλοφορούν «Κανείς δεν ήταν τόσο αθώος» της Ανδρεάνας Καρτσόγλου και «Κωνσταντινούπολη θυμάμαι και γεύομαι» του Στάθη Νικολαίδη. Από εκδόσεις Ελκυστής κυκλοφορεί «Επάγγελμα νοσοκόμα» της Δήμητρας Κόμτσια. Και από εκδόσεις Λιβάνη κυκλοφορούν «Ο ελεύθερος πειρατής» του Νίκου Καραχάλιου και «Πορτοκαλί φλόγες» της Νάγιας Γκριβέλη. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, μην ξεχνάτε να μας κάνετε follow στα social της εκπομπής, σε Instagram και Facebook, τα λέμε και τα ξαναλέμε, και μια εγγραφή στο κανάλι μας για να μένετε συντονισμένοι για ό,τι καινούργιο ακολουθεί. Μέχρι τότε, να είστε καλά
και μην ξεχνάτε να μένετε πάντα πιστοί στις αφηγήσεις σας.